Να παραμείνουμε στο θέμα. Είναι μείζον, θα μας απασχολεί από ό,τι φαίνεται για αρκετό καιρό και σε αυτό θα σταθούμε, στους κινδύνους που ελοχεύουν, στον προβληματισμό που είναι κάτι περισσότερο από έντονος. Να καλησπερίσουμε, ας πούμε, την χαρά και την τιμή να είναι απόψε μαζί μας ο διακεκριμένος καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημίου, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Γνωστοπούλου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς για την αποδοχή της. Είναι δύσκολες ημέρες για όλους. Βλέπουμε ότι ο κορονοϊός επελάβει και στη Μεσσηνία, που είναι και η έδρα του σταθμού, όπως και στην Πελοπόννησο, αλλά πανελλαδικά είναι η εικόνα κακή. Έχουμε ραγδαία αύξηση κρουσμάτων. Σε τι οφείλεται αυτό καταρχάς? Είναι ο τουρισμός, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ? Τι ακριβώς έχει συμβεί? Κοίταξε να δείτε, έχουν συμβεί δύο πράγματα ταυτόχρονα. Έχει επικρατήσει το πολύ παραδοτικό στέλεχος Δέλτα, το κυρίαρχο στέλεχος πλέον και στην Ελλάδα. Μπορεί να μην είναι το απόλυτο στέλεχος, δηλαδή να υπάρχουν ακόμα και λίγο πιο παλιές μορφές κορονοϊού, αλλά είναι το κυρίαρχο στέλεχος. Αυτό είναι πολύ πιο μεταδοτικό. Είναι δύο φορές μεταδοτικότερο από το αρχικό στέλεχος. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει μετάδοση και ταυτόχρονα. Πιθανόν σκασμένοι από τα πολλά lockdowns και τους περιορισμούς, όλοι οι Έλληνες αλλά και οι τουρίστες που ήρθαν από το εξωτερικό φρόντισαν να διασκεδάσουν ξεφαντώνοντας με τον τρόπο που ξεφαντώναμε πριν την επιδημία του κορονοϊού, όλοι μαζί αγκαλιά, χορεύοντας, φλερτάροντας, κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα που αρέσουν σε όλο τον κόσμο, αλλά που δυστυχώς αν δεν εμβολιαστούμε όλοι μαζικά είναι υγειονομικά πάρα πολύ επικίνδυνα. Αυτός ο διπλός συνδυασμός της παρουσίας του μεταλλαγμένου και πολύ πιο μεταδοτικού στελέχους Δέλτα και της δικής μας στάσης της κάπως ανέμελης οδήγησε εκεί που οδήγησε. Βλέπετε ότι τα μέρη που έχουν τουρισμό, τα παραθαλάσσια μέρη, είναι τα μέρη τα οποία έχουν τον μεγαλύτερο επιδημιολογικό φόρτο και αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στο ότι εκεί ο κόσμος διασκεδάζει περισσότερο. Αυτό συμβαίνει και στη Μεσσηνία που έχουμε διπλασιάσει τον πληθυσμό, είναι αλήθεια. Άρα χαλαρώσαμε λίγο περισσότερο ή πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε. Θα έπρεπε να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, ακόμη και αν βγαίνουμε και διασκεδάζουμε. Είναι και αυτός ο μόνος δρόμος μαζί με τον εμβολιασμό, έτσι? Αυτό είναι ολόσωστο που λέτε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν μπορούμε να διασκεδάζουμε όπως διασκεδάζαμε παλιά αν δεν εμβολιαστούμε όλοι μας. Αυτό το θεωρητικό ιδεολόγημα ότι θα κάνω ένα rapid test, θα μπω στο καράβι και τέσσερις μέρες μετά θα πάω στο μπαρ και θα χορεύω μέχρι το επόμενο πρωί αγκαλιά με όλους τους άλλους και θα είμαι υγειονομικά ασφαλής, εγώ και οι άλλοι, δεν υπάρχει, έτσι. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση την οποία την αντιλαμβανόμεθα και καταλαβαίνουμε το γιατί είναι ψευδαίσθηση με το που σταματάει η μουσική σε ένα νησί. Βλέπετε ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συμμαζεύεται κάπως το πράγμα. Δεν τελειώνει η επιδημία, αλλά σαφώς βελτιώνεται. Ως εκ τούτου λοιπόν, η μουσική και η διασκέδαση με αυτόν τον τρόπο είναι η βασική αιτία της διασποράς αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν έχουμε συνοστισμούς αλλού. Τώρα βεβαίως θα προσθεθεί τις επόμενες ημέρες και ο συνοστισμός που υπήρξε στις εκκλησίες μας, γιατί όσο και να λέμε ότι τηρήθηκαν τα μέτρα, κάπου δεν τηρήθηκαν ολόσωστα, κάπου υπήρξε συνοστισμός. Μετά βρεθήκαμε και στα γλέντια τα οικογενειακά, αυτοί που διασκεδάζαμε τη νύχτα και αυτοί που δεν διασκεδάζαμε τη νύχτα, όλοι μαζί αγκαλιά. Νομίζω ότι θα έχουμε και άλλη μια περαιτέρω επιδείνωση. Είμαστε δηλαδή κάποιες ημέρες πίσω, είναι αλήθεια, ίσως και πριν τον 15 Αύγουστο, άρα από εδώ και στο εξής θα είναι τα χειρότερα μπροστά. Το θέμα νομίζω της εκδήλωσης. Ότι από το τέλος αυτής της εβδομάδας θα δούμε να αποτυπώνεται το τι έγινε τον 15 Αύγουστο. Όπως ξέρετε, πάντα υπάρχει αυτό το πενθήμερο στα ημέρο καθυστέρησης μέχρι το να δεις τα αποτελέσματα μιας δραστηριότητας. Θα δούμε και αυτή τη δραστηριότητα. Κοιτάξτε, θα πρέπει να, σαν κοινωνία να αποφασίσουμε να παραδεχτούμε την πραγματικότητα, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι εκ τιμών δεν θέλουν να παραδεχτούν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω όπως τις θέλουμε, όπως μας αρέσει να τις έχουμε και όπως δικαιούμαστε να τις έχουμε, εάν δεν εμβολιαστούμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Να σταθούμε λοιπόν λίγο στον εμβολιασμό και στους αρνητές ή εκείνους που φοβούνται, γιατί είναι και εκείνοι που απλώς φοβούνται και έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορώ να ξέρω τι θα μου βγάλει ενδεχομένως ένα τέτοιο εμβόλιο που δεν έχουν γίνει τόσες δοκιμές μακροχρόνιες μετά από 20 χρόνια. Τι θα τους απαντούσατε, δεν ξέρουμε προφανώς τι μπορεί να μας αφήσει και ένας τέτοιος ιός, είναι αλήθεια. Θα απαντούσα κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν κάνω το εμβόλιο, βάζω μέσα μου μία πρωτεΐνη, την πρωτεΐνη ακίνα του κορονοϊού και φτιάχνω αντισώματα εναντίον αυτής της πρωτεΐνης. Φοβάμαι λοιπόν από αυτή τη διαδικασία τι θα μου συμβεί 4 χρόνια μετά. Άντε να το κατανοήσω. Δεν κάνω την επιλογή να εμβολιαστώ επειδή φοβάμαι. Είμαι άτυχος και κολλάω κορονοϊό, αλλά τυχερός. Δεν πάω ούτε στο νοσοκομείο, ούτε σε εντατική, ούτε πεθαίνω. Γίνομαι καλά. Τι έχει συμβεί τότε σε μένα? Έχω εκτεθεί στην πρωτεΐνη ακίδα του κορονοϊού, γιατί αυτή χρησιμοποιεί ο κορονοϊός για να μπει μέσα, και σε άλλες 3 πρωτεΐνες του κορονοϊού. Και ρωτώ τώρα, κάποιος που έχει κολλήσει κορονοϊό και έχει γίνει καλά, φοβάται τι θα του συμβεί 4 χρόνια μετά επειδή εξετέθη στην πρωτεΐνη ακίδα του κορονοϊού? Την ίδια πρωτεΐνη που εκτίθεται και ο εμβολιασμένος. Ούτε ένας. Πώς γίνεται η ίδια πρωτεΐνη ακίδα να μου κάνει κακό 4 χρόνια μετά με το εμβόλιο, αλλά να μην μου κάνει τίποτε αν την κάνω μέσω του κορονοϊού του ίδιου? Είναι σαν να λέω ότι είμαι αλλεργικός στις γαρίδες και γι' αυτό δεν τρώω γαρίδες, αλλά γαριδομακαρονάδα τρώω μια χαρά. Είναι παράλογο. Μήπως υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης, κύριε Βασιλακόπουλε? Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Μόνο και μόνο ο Μιλών πρέπει να έχει εξηγήσει με τις φτωχές του ικανότητες μερικές δεκάδες ώρες, να μην πω εκατοντάδες, και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι και το επίσημο κράτος και οι πάντες. Υπάρχει δυστυχώς ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο που άλλαξε τη δικιά μου γενιά, τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της δικιάς μου γενιάς, ήταν το ίντερνετ. Αλλά όπως και όλα τα πράγματα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για το καλό και το κακό. Και εν το προκειμένο το ίντερνετ, δυστυχώς το διαδίκτυο, χρησιμοποιείται για το κακό. Ο καθένας μπαίνει και γράφει όποια αερολογία θέλει, χωρίς καμία τεκμηρίωση, και αυτό μπορεί πολύ γρήγορα να παραχθεί. Ξέρετε τι φοβάμαι? Ότι αν υπήρχε ίντερνετ όταν ανακαλύφθηκε η πενικυλίνη, θα είχε χρησιμοποιηθεί. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα και ελπίζω να το καταλάβουν όλοι και την διάσταση που το δίνετε έτσι τόσο πολύ απλά, είναι αλήθεια. Να έρθουμε λίγο, γιατί θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή σύντομα θα γίνει σαφές όλο αυτό και θα πάψουν αυτοί οι ενδιασμοί αυτών των ανθρώπων. Άλλωστε έχουμε ένα περιθώριο ακόμη όσο βοηθάει και ο καιρός. Από το Σεπτέμβριο τα πράγματα, από τον επόμενο μήνα ίσως και πιο μετά που θα έχουμε έτσι, την πτώση της θερμοκρασίας, θα χειροτερεύσουν σε ό,τι έχει να κάνει και στα κρούσματα, αλλά θα το δούμε και στα μέτρα, γιατί θα είναι πολύ αυστηρά από ό,τι φαίνεται. Καταρχήν θα ήθελα να εξηγήσω κάτι. Όσο αφήνουμε τον ιό να πολλαπλασιάζεται, χωρίς να εμβολιαζόμαστε, άρα να κόβουμε την αλυσίδα του πολλαπλασιασμού, τόσο ο ιός θα κάνει τυχαία λάθη στον πολλαπλασιασμό του, στην αντιγραφή του, θα βγαίνουν κάποιες μεταλλαξούλες και κάποιες από αυτές θα φτιάχνουν μεταλλαγμένα στελέχη, πιθανόν. Πιθανόν, πιο μεταδοτικά και από αυτό που ήδη είναι υπερμεταδοτικό, το στέλεχος Δέλτα. Επιπρόσθετα, αν αφήσουμε να περάσουν 6 μήνες μέχρι να φτάσουμε στο πολυπόφητο 80-85% που χρειαζόμαστε τώρα ποσοστό εμβολιασμών, οι πρώτοι που θα έχουν εμβολιαστεί, αυτοί που εμβολιάστηκαν τον Ιανουάριο, σαν και εμένα, δεν θα έχουν πλέον σοβαρή ανοσία και θα πρέπει να κάνουν αναμνηστική δόση. Άρα, δεν είναι μόνο ότι πρέπει να πετύχουμε υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για να σταματήσει αυτό το κακό. Πρέπει να τα πετύχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου εμείς κόντρα στον ιό. Και πρέπει εμείς να κερδίσουμε αυτή τη μάχη, αυτόν τον αγώνα δρόμου και όχι ο ιός. Τώρα από εκεί και πέρα τα όποια μέτρα έρθουν, θα έρθουν για να προστατεύσουν, αυτό είναι το κύριο απ' όλα, τους ανθρώπους από τον κορονοϊό. Μια κοινωνία, ένα κράτος, πρέπει να προστατεύει όλους τους πολίτες του. Και αυτούς που σκέφτονται, να σας το πω έτσι, λογικά και ακολουθούν τις επιστημονικές οδηγίες, αλλά και αυτούς που δεν το κάνουν. Ως εκ τούτου, αναγκαστικά το κράτος, όπως και όλα τα κράτη, θα βάλουν πολύ πολύ περισσότερους περιορισμούς και προϋποθέσεις για να προστατεύσουν τους τρομερές παθείς που θα είναι οι ανεμβολίες.
Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν από εδώ και στο εξής πολλά περισσότερα, εάν δεν σπεύσουμε όλοι να εμβολιαστούμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουν και νέοι άνθρωποι, γιατί είναι το μεγάλο στοίχημα και βλέπουμε ότι προσβάλλονται όλο και περισσότεροι, ειδικά στο φόντο αυτής της μετάλλαξης. Είναι αλήθεια, κύριε Βασιλακόπουλε? Όχι, απλά είναι αλήθεια. Θέλω να σας πω κάτι που δυστυχώς σαν πληροφορία χάθηκε μέσα στη δίνη των πυρκαγιών που μας ταλαιπώρησε και μας ταλαιπωρεί ακόμα σαν χώρα. Την τελευταία εβδομάδα που μιλάμε, την τελευταία εβδομάδα, έχουμε χάσει 6 ανθρώπους ηλικίας 18 μέχρι 39 ετών από κορονοϊό. Και άλλοι 13 άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή διασωληνωμένοι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει να χάνεις 6 ανθρώπους μέσα σε μία εβδομάδα νέους από ένα υγιεινές νόσημα που με ένα τσίμπημα θα μπορούσες να το έχεις αποφύγει. Έχουμε φτάσει, κύριε Αναγνωστοπούλου, να χάνουμε 20 με 25 ανθρώπους κάθε μέρα. Αυτό είναι αυτό το αποτύπωμα αυτής του κύματος μέχρι τα τώρα. Και να το θεωρούμε πολύ μικρό, γιατί τον Νοέμβρη χάναμε 120. Προφανώς η παρουσία των εμβολίων μετέτρεψε, έστω και στο μισό πληθυσμό, μετέτρεψε το 120 σε 20, που είναι μια τεράστια βελτίωση. Αλλά φαντάζεστε, αν κάθε μέρα στην Ελλάδα είχαμε ένα ατύχημα σε ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ και πέθαιναν οι μισοί επιβάτες ενός λεωφορείου του ΚΤΕΛ, δεν θα ήταν μια τραγωδία για την Ελλάδα? Γιατί έχουμε πάθει εθισμό και νομίζουμε ότι το να πεθαίνουν 20 ή 25 άνθρωποι είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου? Έχει συμβεί κάτι μέσα μας μάλλον και με τους αριθμούς σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τους θα λέει κανείς προσπερνάμε με τέτοια ψυχρότητα. Λες και δεν πρόκειται για ανθρώπους. Μιλούσαμε, είπατε, για τις πυρκαγιές και όλοι, όπως και τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά οι πάντες, λέγαμε, ευτυχώς δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή και αυτό ήταν το στοίχημα για μια μάχη 4 ημερών. Και εδώ παλεύουμε πόσο καιρό τώρα. Κάθε μέρα χάνουμε ανθρώπους και νομίζω δεν απασχολεί κανέναν. Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι είναι η ώρα πια. Δεν απασχολεί κανένα, αλλά όσο θα έπρεπε. Ναι, έχετε δίκιο ακριβώς. Θα έπρεπε να απασχολεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας και να βάλουμε ένα χεράκι όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αντιμετώπιση του κορονοϊού είναι η πιο συμμετοχική διαδικασία που έχει υπάρξει ποτέ στην ανθρωπότητα. Πρέπει και οι άνθρωποι, ο καθένας με τη συμπεριφορά του, προσέχοντας, αλλά και εμβολιαζόμενος, να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Άρα ναι, και οι νέοι πρέπει να εμβολιαστούν. Για να πετύχουμε ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 85%, πρέπει να εμβολιαστούν και τα παιδιά. Και για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, έχω ένα γιο 11 ετών μονάκριβο, δεν έχω άλλο παιδί. Με το που θα ανοίξει η ηλικιακή του ομάδα, ελπίζω ότι θα ανοίξει άμεσα και θα σας πω γιατί, θα εμβολιαστεί ένα από τα πρώτα Ελληνόπουλα ο Γιάννης μου. Μάλιστα. Οι Αμερικάνοι παιδίατροι, η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία, έστειλε ειδική επιστολή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών, τον FDA, να παρακαλέσει να διοδοτηθεί το εμβόλιο της Pfizer και της Moderna, όχι μόνο για την ηλικία των 12 ετών και πάνω που έχει αδειοδοτηθεί, αλλά και στις ηλικίες 5 με 12, χωρίς να χρειάζονται 6 μήνες παρατήρησης μετά το εμβόλιο, παρά μόνο με 2 μήνες παρατήρησης, γιατί από τις άλλες ηλικιακές ομάδες φάνηκε ότι δεν χρειάζονται 6 μήνες παρατήρησης, δεν υπάρχει από τους 2 μέχρι τους 6 μήνες καμία παρενέργεια που να έχει παρατηρηθεί, έτσι ώστε να προστατεύσει τα παιδάκια της Αμερικής. Η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία το ζήτησε αυτό. Έτσι, γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης. Ας το κρατήσουμε, επειδή έχω και εγώ έναν μονάκριβο που έκανε το εμβόλιο μόλις έκλεισε τα 12, δύο μέρες μετά. Πρέπει να είναι από τα πρώτα Ελληνόπουλα, η αλήθεια είναι. Θα έχουμε και για τα μικρότερα. Το γιο σας και βέβαιως και στη μαμά του. Να είστε καλά. Ελπίζω να γίνει γενικά όλο αυτό και οι αναφορές σας παράδειγμα προς όλους μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Νομίζω ότι και σε ό,τι έχει να κάνει με τον αντίκτυπο στην οικονομία αλλά και στην υγεία πάνω απ' όλα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος και κάποια στιγμή πρέπει να ακούμε εσάς τους ειδικούς και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα στην άκρη. Πιστεύετε ότι θα ανοίξει και στην Ελλάδα η πλατφόρμα για πιο μικρά παιδιά? Είναι γεγονός ότι είμαστε πολύ διστακτικοί στην Ελλάδα και η Επιτροπή Εμβολιασμών παρά είναι, πώς να το πω, συντηρητική. Ίσως γιατί φοβούνται ότι οι Έλληνες εύκολα θα τους κατηγορήσουν τους συναδέλφους. Παρά τα αυτά πιστεύω ότι ναι, σε κάποια στιγμή θα ανοίξει, όπως θα ανοίξει και στον υπόλοιπο κόσμο.
Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να έχει βρει άλλο τρόπο αντιμετώπισης του κορονοϊού εκτός από το εμβόλιο. Ακόμα και χώρες, ας πούμε, που θεωρούνται προπήρια άλλων πολιτικών συστημάτων, ξέρω εγώ, η Κούβα, έχει προσπαθήσει να φτιάξει δικό της εμβόλιο. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα λοιμώδες νόσημα που κάνει πανδημία παρά μόνο με τον εμβολιασμό ή να περιμένεις να περάσουν 5-6 χρόνια, να πεθάνουν μερικά δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων και να ησυχάσει από μόνος του ο ιός. Δεν είναι η λύση αυτή πλέον, είμαστε το 2021. Προφανώς. Μακάρι να το κρατήσουν αυτό το μήνυμα όσο περισσότεροι γίνεται. Τρίτη δόση εδώ στην Ελλάδα σε ό,τι μας αφορά όσοι έχουμε εμβολιαστεί και με τις δύο. Βλέπουμε, ακούμε πολλά τις τελευταίες ώρες. Καταρχήν να τοποθετηθώ επιστημονικά. Τρίτη δόση τα έκανε μόνο καλό. Κανείς δεν πρόκειται να πάθει κακό από μία τρίτη δόση. Το ερώτημα είναι ποιος τη χρειάζεται άμεσα και πού πρέπει να γίνει η προτεραιοποίηση. Προφανώς οι ανοσοκατασταλμένοι άρρωστοι, και αυτό υπάρχουν αποδείξεις και γι' αυτό και ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων έχει ήδη δώσει την έγκρισή του, αυτοί δηλαδή που παίρνουν φάρμακα που καταστέλουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το ανοσοποιητικό σύστημα είναι αυτό που φτιάχνει αντισώματα εναντίον των ξένων, των εισβολέων, εναντίον του κορονοϊού ή του εμβολίου. Άρα λοιπόν αν εγώ παίρνω ένα νοσοκατασταλτικό φάρμακο, επειδή για παράδειγμα έχω κάνει μεταμόσχευση οργάνου ή επειδή έχω μια ρευματοπάθεια, προφανώς δεν μπορώ να κάνω τόσο καλή ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο, άρα το να κάνω μια τρίτη δόση θα αυξήσει πάρα πολύ το ποσοστό προστασίας μου και αυτό είναι πλέον αποδεδειγμένο με αρκετές μελέτες. Είναι οι πρώτοι που θα πάρουν κάτι τέτοιο, όπως και άνθρωποι που παίρνουν ανοσοτροποποιητικές θεραπείες για άλλα νοσήματα, όπως καρκίνους ή ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε. Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να προτεραιοποιήσουμε τους ανθρώπους που το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι αδύνατο και τέτοιοι είναι οι αρκετά ηλικιωμένοι. Εκεί νομίζω ότι είναι πιο γρήγορη η απώλεια των δόσεων. Και από εκεί και πέρα θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι τρομερά επιστημονικό, αλλά είναι και θέμα κοινής λογικής. Εάν οι Έλληνες δεν έρχονται να εμβολιαστούν αυτοί που πρέπει και οι δόσεις περισσεύουν, προφανώς να ανοίξει πιο γρήγορα για όλους και η τρίτη δόση. Αλλά στρατηγικά πρέπει να εμβολιαστούν όλοι και αν εμβολιαστούν όλοι δεν θα υπάρχει σοβαρή ανάγκη να γίνει τρίτη δόση γρήγορα. Μάλιστα. Γιατί ο ιός θα πάψει να κυκλοφορεί. Νομίζω ότι ήσασταν κάτι περισσότερο από σαφείς και ελπίζω να σας ακούσουν όσο περισσότεροι γίνεται. Επί τη ευκαιρία δεν ξέρω αν θα θέλατε μία μικρή αναφορά γιατί και εμάς μας έπληξαν οι καταστροφικές πυρκαγιές. Είχαμε και σήμερα, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Πρέπει να προσέχουν κάποιες ομάδες πληθυσμού που είναι εκεί κοντά στις φωτιές, τα καμένα και είναι τα σπίτια τους δίπλα. Καταρχήν όλοι όσοι είναι κοντά στην πυρκαγιά πρέπει να φοράνε τη μάσκα που από κακή τους ανάγκη απέκτησαν από τον κορονοϊό. Γιατί η μάσκα κόβει πολλά από τα μικρά σωματίδια που ορούνται στην ατμόσφαιρα και όταν μπαίνουν μέσα μας κάνουν φλεγμονή. Τώρα, οι άνθρωποι είναι τριών κατηγοριών. Οι απόλυτα υγιείς, αυτοί θα έχουν μια μικρή δυσφορία. Επειδή αυτό θα είναι παροδικό, δεν θα είναι μόνιμη μόλυνση της ατμόσφαιρας, δεν θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Είναι αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα του αναπνευστικού, έχουν για παράδειγμα χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, έχουν άσθημα. Αυτοί έχουν ήδη φλεγμονή στο αναπνευστικό τους, άρα η όποια φλεγμονή θα γίνει από την εισπνοή των σωματιδίων θα επιτείνει τη φλεγμονή και θα τους οδηγεί σε παρόξυνση. Αυτοί πρέπει να προσέχουν ακόμα περισσότερο και να επικοινωνήσουν άμεσα με τον πνευμονολόγο τους για να λάβουν οδηγίες πώς να ενισχύσουν τη θεραπεία τους, όχι από μόνοι τους, σε συνεννόηση με τον πνευμονολόγο τους. Ή αν την έχουν διακόψει, που συνήθως από μόνοι τους τη διακόψουν για να κάνει διακοπές και θεραπεία το καλοκαίρι, μια κακή συνήθεια των Ελλήνων, να την ξαναρχίσουν για να τους προστατεύσει. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, είναι αυτοί οι άνθρωποι που ενώ δεν γνωρίζουν να έχουν κάποιο πρόβλημα, θα νιώσουν ιδιαίτερη δυσφορία με την κάπνα και τα αιρούμενα σωματίδια, θα έχουν πολύ έντονο δίχαση, σφίξιμο στο στήθος, πτυελά, δύσπνοια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ πιθανόν να έχουν ένα νόσημα του αναπνευστικού όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή άσθημα και να μην το γνωρίζουν. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο Έλληνες που έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ένα πολύ σοβαρό νόσημα που οφείλεται στο τσιγάρο και είναι η τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Και οι μισοί, 500.000, δεν το γνωρίζουν. Λένε έχω τσιγαρόδιχα. Πάχυνε και γι' αυτό με πιάνει δύσπνοια. Λοιπόν, αυτοί που θα αισθανθούν έντονα συμπτώματα τώρα, πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με τον πνευμονολόγο και αν δεν έχουν θα βρουν ένα πνευμονολόγο, να εξεταστούν, να κάνουν μια απλή εξέταση που λέγεται σπυρομέτρηση για να κάνουν διάγνωση της νόσου τους
και να πάρουν την κατάλληλη θεραπεία και βέβαια να κόψουν το κάπισμα. Και εδώ επιτρέψτε μου να δώσω και ένα μήνυμα. Όταν βλέπουμε τον καπνό που βγαίνει από τις πυρκαγιές και φοβόμαστε τι θα κάνει στην υγεία μας, είναι καλό να σκεφτόμαστε ότι κάθε φορά που ανάβουμε ένα τσιγάρο βάζουμε μια μικρή πυρκαγιά μέσα μας. Χαρακτηριστική και αυτή η αναφορά σας. Μακάρι να λάβουν το μήνυμα όσο περισσότερο γίνεται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, και να ευχηθώ και καλή δύναμη στο έργο σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιστούν όσο περισσότερο γίνεται, τουλάχιστον στο κομμάτι της πανδημίας που μας ταλαιπωρεί, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με το κάπνισμα είναι πολλά χρόνια το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει ποτέ κάτι. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Έχουμε βελτιωθεί. Μακάρι. Είμαι αισιόδοξος. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.